Χαιρετίζουμε το σημερινό συλλαλητήριο, τα μεγαλειώδη φοιτητικά συλλαλητήρια του προηγούμενου διαστήματος, τις μαχητικές κινητοποιήσεις φοιτητικών συλλόγων, εργατικών σωματείων και φορέων ενάντια στην καταστολή και τον αυταρχισμό για την υπεράσπιση της υγείας του λαού. Οι φοιτητές σπάσαμε στην πράξη το φόβο που προσπαθεί να καλλιεργήσει η κυβέρνηση, αποδείξαμε ότι δεν θα δεχτούμε η αστυνομία να εισβάλλει στις σχολές μας, δεν θα δεχτούμε ένα πανεπιστήμιο με εξαποστάσεως εκπαίδευση και διαζώσει καταστολή. Οι προσπάθειες αυτές της κυβέρνησης μόνο δυναμώνουν το πείσμα, την οργή και την αγανάκτησή μας απέναντι στην αντιλαϊκή της πολιτική. Οι φοιτητικοί σύλλογοι, έχοντας στο πλευρό μας σωματεία εργαζομένων, δυναμώνουμε τον αγώνα ώστε να μην εφαρμοστεί και να ανατραπεί ο νόμος Κεραμέως Χρυσοχοΐδη για να ανοίξουν οι σχολές μας με όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας. Το αίτημα να επιστρέψουμε στις σχολές με όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας ήχει σε όλη τη χώρα. Μέσα από τον πολύμορφο αγώνα μας, τις γενικές συνελεύσεις, τις κινητοποιήσεις, γίνεται ξεκάθαρο. Το Πανεπιστήμιο ανήκει στους φοιτητές και τους εργαζομένους, όχι στα μάτια στις δυνάμεις καταστολής. Η ίδρυση Πανεπιστημιακής Αστυνομίας στοχεύει στην καταστολή της φωνής, της διεκδίκησης και του αγώνα των φοιτητών στην αντιμετώπιση όσων αγωνίζονται και διεκδικούν τα αυτονόητα. Το σχέδιο για διαζώση καταστολή και εξ αποστάσεως εκπαίδευση δεν θα περάσει. Ξέρουμε πολύ καλά ότι ο νέος νόμος αποτελεί πολιτική επιλογή και ομολογία, ότι ο αυταρχισμός και η καταστολή είναι μόνιμο συστατικό στοιχείο της πολιτικής τους, που έρχεται να βάλει ακόμα μεγαλύτερη απόδοση και φραγμούς στις σπουδές μας. Γι' αυτό και προτού καν υλοποιηθεί ο νέος νόμος έκρημα της Νούδου, ο Υπουργός Παιδείας ανακοινώνει ήδη νέο νομοσχέδιο για την εκπαίδευση, το οποίο θα φέρει τη συγχώνευση τμήματων με ορατό κίνδυνο να κλείσουν οριστικά, τη δημιουργία παράλληλων προγραμμάτων σπουδών σε μια κατεύθυνση πλήρους διάλυσης των πτυχίων, δημιουργία ενός ασφυκτικού πλαισίου για τις σπουδές μας, την ίδια στιγμή που προωθείται η παγίωση της υποχρηματοδότησης των ιδρυμάτων και η λειτουργία τους με ιδιωτικά και οικονομικά κριτήρια, ενώ οι σχολές τους παραμένουν κλειστές και δεν λαμβάνεται κανένα μέτρο για την επαναλειτουργία τους. Θέλουμε να μπούμε σε ένα πανεπιστήμιο που θα είναι χειρότερο από αυτό που αφήσαμε. Η απάντησή μας στα σχέδιά τους είναι η οργανωμένη απειθαρχία και ανυπακοή. Στο οργανωμένο σχέδιο διάλυσης των φοιτητικών μας συλλόγων απαντάμε με την ενδυνάμωσή τους, την ενεργοποίησή τους στην πράξη και περιφρούρηση και προστασία τους από το κράτος. Στην προσπάθεια για ηλεκτρονικές διαδικασίες απαντάμε με τη μαζικοποίηση των διαδικασιών μας, την απέτηση για επαναλειτουργία των σχολών, για τη διαζώση και ενεργοποίηση των συλλόγων μας. Η επιβολή ηλεκτρονικών διαδικασιών αφορούν και το εργατικό κίνημα, αφού με το νέο συνδικαλιστικό νόμο συνεχίζεται η διαχρονική προσπάθεια να βάλουν εμπόδια στις διαδικασίες των εργατικών σωματείων να φακελώσουν συνδικαλιστές να απομακρύνουν τελικά τους εργαζομένους από τον αγώνα και τις ανάγκες τους. Το επόμενο διάστημα οι φοιτητικοί σύλλογοι θα δυναμώσουμε ακόμα περισσότερο τον αγώνα μας από κοινού με μαθητές, εκπαιδευτικούς, εργατικά σωματεία και γενικότερα όλο το λαό για μόρφωση, υγεία και ζωή με αξιοπρέπεια.